Μπορεί να έχει ένα φλερτ. Λοιπόν, υπάρχει ένας άντρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς όταν μιλάει. Βέβαια, έχει μια πολύ καλή σχέση με ένα μικρό πλασματάκι. Το λένε Αστερίξ αυτό το πλασματάκι. Και επίσης δηλώνει ότι θέλει να υιοθετήσει και παιδιά. Αυτός ο άντρας, ο πολλά βαρύς, που αγαπάει ένα μικρό τόσο εδώ πλασματάκι λευκό, ένα πατατσούφα μικρό, είναι ο Γιώργος Τράγκας. Αστερίξ! Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ. Για να μάθεις. Δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Όχι. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Εδώ την αγάπη που έχουμε, εδώ. Εδώ, το καλύτερο φιλαράκι μου, ξυπνάμε είναι το πρωί ο τελευταίος μαζί, που σου απέμεινε. Πίνουμε καφέ. Ο τελευταίος που σου απέμεινε. Ο τελευταίος μου απέμεινε. Αυτός είναι, να σου πω κάτι, το καλύτερο καλμόλ. Κοίταξε, ατσιδεύει μαζί μου παντού. Είναι η αγάπη μου. Τεράστια αγάπη. Δηλαδή κοιμάστε μαζί και το βράδυ. Παντού. Να σου αποκαλύψω κάτι. Τον τελευταίο καιρό, ειλικρινά σου μιλάω, σκέφτομαι πάρα πολύ να υιοθετήσω ένα-δύο παιδιά, ενώ έχω παιδιά και γκόνια. Σκέφτομαι μέσα στην κρίση, αλήθεια, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Υπάρχει ένα νόμος ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να απέξει πάνω από 40 χρόνια από ένα παιδί που θα το πάρει σε οικονομική υιοθεσία ή υιοθεσία. Σοβαρά λες τώρα για υιοθεσία. Ναι, μιλάω σοβαρά. Και η γυναίκα μου όμως, ας πούμε.